Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Τετάρτη 8 Απριλίου σήμερα θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Όπως κάθε βράδυ θα ξεκινήσουμε με τα κυριότερα θέματα σε τίτλους. Φρένο στις μετακινήσεις από σήμερα. 300 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση πινακίδων τα νέα μέτρα. Απέραντη λιμνοθάλασσα, ο κάμπος των Γεννητσών. Καλλιεργήσιμες εκτάσεις καλύφθηκαν από νερό. Αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας καταγράφεται λόγω κορονοϊού. Αποτέλεσμα του υποχρεωτικού εγκλεισμού κατοίκων. Κατά 52 αυξήθηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του νέου κορονοϊού στην Ελλάδα και φτάνουν πλέον τα 1.884, όπως ανακοίνωσε το απόγευμα ο καθηγητής λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας. Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε κατά 2 και έφτασε τα 83. Τα 509 κρούσματα σχετίζονται με ταξίδι στο εξωτερικό, ενώ άλλα 808 έχουν έρθει σε επαφή με άλλο γνωστό κρούσμα. Εν τω μεταξύ, από σήμερα στις 6 το απόγευμα, η ελληνική αστυνομία ξεκίνησε αυστηρότερους ελέγχους εν όψη της εξόδου του Πάσχα. Μπλόκα και έλεγχοι πραγματοποιούνται στα διόδια, στα αεροδρόμια, στους εθνικούς και περιφερειακούς δρόμους εξόδου και στα λιμάνια. Το πρόστιμο πλέον διπλασιάζεται για τους απίθαρχους και φτάνει στα 300 ευρώ. Σήμερα ανακοινώνουμε 52 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 1.884, εκ των οποίων το 57% αφορά άνδρες. 509 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδια από το εξωτερικό και 708 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. 84 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. Το 20% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 77% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 14 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Ζήτησα ενδεικτικά από την Διευθύντρια της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός, την Αναστασία του Κοτανίδου, και μου έστειλε σημείωμα ότι από 39 διασωληνωμένους έχουν αποσωληνωθεί 17 και 4 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο σήμερα και άλλοι 6 είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά νέα, πιο μεγάλη μονάδα εντατικής θεραπείας στη χώρα μας και δείχνουν την ποιότητα της φροντίδας στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 83 θανάτους συνολικά στη χώρα. 23 αφορούν γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 74 έτη και το 87% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι εδώ και λίγα λεπτά, από τις 6 σήμερα το απόγευμα, στα διόδια σε όλη την επικράτεια, αλλά και σε όλες τις διαδρομές που αφορούν σε εθνικές οδούς και τους παραδρόμους τους, σε εθνικούς περιφερειακούς δρόμους και σε ηλεκτρίζους δρόμους από και προς τα αστικά κέντρα, η ελληνική αστυνομία εγκαθιστά σημεία ελέγχου των μετακινήσεων όλων των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων αλλά και κάθε οχήματος σε 24ωρη βάση. Αντίστοιχα, το λιμενικό σώμα έχει πάρει ήδη εντολή και προχωρά σε αντίστοιχους ελέγχους σε όλους τους προθυμιακούς σταθμούς. Όσον αφορά στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στους υδρονομικούς σταθμούς και στα κτέλ της χώρας, θα επιτρέπεται μόνο η μετακίνηση των μονίμων κατοίκων προς τη φερόμενη βάση της Ε1 δήλωσής τους μόνιμης κατοικίας τους και χωρίς δυνατότητα επιστροφής μέχρι τη λήξη των γενικών μέτρων, όποτε και αν αυτά τερματιστούν. Η σχετική έλεγχη σε όλη τη χώρα θα είναι ενδελεχής και θα ισχύσουν για όλο το διάστημα μέχρι τις 27 Απριλίου. Κανένα εισιτήριο δεν θα εκδίδεται, κανείς επιβάτης δεν θα επιβιβάζεται χωρίς τη δήλωση του Ε1 ή την ειδική βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Επίσης, από σήμερα το βράδυ και για όλο το προβλεπόμενο διάστημα, σε περίπτωση που κριθεί από τα όργανα ελέγχου ότι προσπάθεια υπεραστικής, δηλαδή εκτός νομού κατοικίας μετακίνησης, γίνεται καταχρηστικά και για λόγους αναψυχής, δηλαδή προς εξοχικές κατοικίες, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται στα 300 ευρώ, θα αφαιρούνται οι πινακίδες των παραβατών για 60 ημέρες και το όχημα θα επιστρέφει πίσω από όπου ξεκίνησε. Θα ήθελα επίσης να δώσω έμφαση και να προχωρήσω σε 2 διευκρινήσεις σχετικά με περιπτώσεις που μας έχουν προβληματίσει έντονα κατά τα τελευταία 24 ώρα. Η πρώτη αφορά στις μετακινήσεις πολιτών με βεβαιώσεις τύπου Α εργοδότη, δηλαδή επιχειρήσεων, σε άτομα που δεν απασχολούνται σε αυτές. Στην περίπτωση που κατά τη διεξαγωγή σχετικού ελέγχου
Αποδειχθεί κάτι τέτοιο, στον εργοδότη θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις περί ανασφάλισης των εργαζομένων ή τη 10.500 ευρώ πρόστιμο και στο φέροντα τη βεβαίωση θα ασκηθούν οι προβλεπόμενες ποινικές διώξεις. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης και σεβασμού προς τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ, οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή προσφέρουν προς τους γιατρούς και νοσηλευτές του ΕΣΥ 20.000 δωρεάν εισιτήρια για τις παραστάσεις της από την έναρξη της επαναλειτουργίας της και ως το καλοκαίρι του 2021. Οι λεπτομέρειες για τη διανομή των δωρεάν εισιτηρίων θα ανακοινωθούν όταν θα ξεκινήσει η άρση των περιοριστικών μέτρων και δρομολογηθεί η σταδιακή επαναλειτουργία των θεάτρων. Σκληραίνει πολύ, όπως βλέπετε, η στάση των αρχών για την τήρηση των μέτρων για το επόμενο ειδικό διάστημα και λόγω υποψιών που έχουν για το πώς κάποιοι απίθαρχοι θα κινηθούν στην περίοδο του Πάσχα, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να κινηθούν. Γι' αυτό και για άλλα ζητήματα θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον Γιώργο Αρβανιτίδη, τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής στη δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Συνδεόμαστε με Skype. Κύριε Αρβανιτίδη, καλησπέρα σας. Καλά. Συμφωνείτε με την σκλήρυνση της τάσης των αρχών? Έχουμε πάρει τόσα μέτρα τα οποία δυσκολεύουν τη ζωή των ανθρώπων. Μέχρι στιγμής υπάρχουν κάποια αποτελέσματα. Το αν τελικά επιλέγουν αυτό ή άλλον τρόπο προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, αυτό θα κριθεί από το αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμής λοιπόν φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε στο πρώτο στάδιο, στο μένουμε σπίτι, την κατάσταση. Ελπίζω ότι μέχρι το τέλος η κοινωνική υπευθυνότητα την οποία δείχνουν οι Έλληνες και δείχνουν, δεν αντιλαμβάνομαι προς τι αυτός ο φόβος. Όλοι μας βλέπουμε ότι ο ελληνικός λαός και πειθαρχεί και στηρίζει τις αποφάσεις της πολιτείας στην κατεύθυνση αυτή. Ήταν παραπανήσιος δηλαδή ο κύριος Καρδαλιάς σήμερα? Δεν ξέρω τι στοιχεία έχει, ούτε μπορώ να κρίνω τις επιλογές. Όλα θα κρυθούν από το αποτέλεσμα. Ναι. Βλέπω δηλαδή ότι εκπέμπεται ένα ερωτηματικό για αυτή τη στάση, γι' αυτό με βλέπετε να επιμένω. Πολλές φορές ο κ. Καρδαλιάς είναι από τους ανθρώπους που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και έχει την ευθύνη των θεμάτων αυτών. Οι επιλογές του ή το βάρος το οποίο κουβαλά, καμιά φορά το εκφράζει με ιδιαίτερο τρόπο. Ελπίζω και είμαι σίγουρος ότι ο ελληνικός λαός συνεχίζει να δείχνει την κοινωνική υπευθυνότητα η οποία είναι απαραίτητη στην περίοδο αυτή. Ναι. Είστε ικανοποιημένοι γενικά από την διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση και θα εστιάσω περισσότερο στην οικονομική διαχείριση? Κοιτάξτε, δεν μηδενίζουμε τα μέχρι τώρα μέτρα. Όλοι όμως αντιλαμβανόμαστε ότι και ανεπαρκή είναι και κλιμακώνονται σύμφωνα με τις αντιδράσεις οι οποίες υπάρχουν. Για παράδειγμα, η ένταξη των διάφορων ΚΑΒ ή κατηγοριών ανθρώπων. Αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε μετά την υγειονομική κρίση την οποία βιώνουμε και η Ελλάδα αλλά και το σύνολο της ανθρωπότητας είναι η ανάταξη της οικονομίας. Επιλέξαμε το μοντέλο του μένουμε σπίτι και φαίνεται ότι αποδίδει μέχρι στιγμής. Από την άλλη πλευρά πρέπει να υπάρξει στήριξη όλων των κατηγοριών των ανθρώπων και των επιχειρήσεων με ένα σχέδιο. Το ζήτημα δεν είναι απλά και βέβαια να αντιμετωπίσεις δίνοντας χρήματα δεξιά ή αριστερά, αλλά το θέμα είναι πώς κρατάς δυνάμεις προκειμένου να ανατάξεις την οικονομία σου και αυτό θα είναι το μεγάλο πρόβλημα και στίχημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη περίοδο. Εμείς ως κίνημα αλλαγής στηρίζουμε επιλογές της κυβέρνησης και από την άλλη μεριά κάνουμε δημιουργικές προτάσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα διάφορα ζητήματα τα οποία προκύπτει. Έτσι λοιπόν έχει προκύψει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο 7 σημείων, 7 συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία και την κοινωνία. Γιατί από αυτή την κρίση πρέπει να φύγουμε με όρθια την κοινωνία και ζωντανή την οικονομία. Και τα δύο είναι απαραίτητα και το ένα υπηρετεί το άλλο. Ναι. Έτσι λοιπόν και για τους άνεργους και για τους αγρότες και για τους εργαζόμενους και τους ταξιούχους και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά και τους ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα διάφορα ζητήματα με τις υποχρεώσεις τους από τις δανειακές υποχρεώσεις. Τον τουρισμό βέβαια που γνωρίζω ότι η χώρα μας το 25% του ΑΕΠ της εξαρτάται από τον τουρισμό
Και είναι σοβαρά τα ζητήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλές περιοχές. Βλέπω ότι το κίνημα αλλαγής έχει εκδώσει θέσεις, έχει εκδώσει 7 σημεία σε ανακοίνωσή του για την αντιμετώπιση. 7 προτάσεις για την οικονομία και την κοινωνία. 7 προτάσεις. Απλά η κυβέρνηση δεν βλέπω να είναι αρνητική. Λέει συνεχώς βέβαια, ειδικά το οικονομικό επιτελείο, είναι δυναμικά τα μέτρα, θα προστίθενται κλπ. Και μάλιστα λέει κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή και να πέσουν περισσότερα χρήματα, τι θα προσφέρουν? Δεν πρέπει να κρατηθούν για την επόμενη φάση, όταν λήξει αυτός ο συναγερμός και πάμε στον άλλον μετά, στην οικονομική πανδημία? Κοιτάξτε, όταν έχεις προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα των ανθρώπων να επιβιώσουν, υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες ανθρώπων οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν ούτε τα απαραίτητα. Για παράδειγμα, τι γίνεται με τους ταξιούχους, τους οποίους καθυστερεί η έκδοση της σύνταξής τους? Τι γίνεται με τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα χωρίς δουλειά, επιβιώναν με μεροκάματα τα οποία κάλυπταν την επόμενη εβδομάδα, και αυτή τη στιγμή κανείς δεν ρωτά με ποιο τρόπο αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τη ζωή τους? Τι γίνεται με τους ανθρώπους που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα ή τα βασικά τους αγαθά, η ελεύθερη πρόσβαση στα αγαθά, τα δημόσια αγαθά? Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τα μέτρα όποια ανακοινώθηκαν πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, ναι, γιατί πρέπει να κρατηθούμε όρθιοι. Όταν κάποιος λοιπόν δεν μπορεί να μετακινηθεί, δεν έχει μεροκάματο, εβδομαδιάτικο δηλαδή, πώς επιβιώνει αυτός ο άνθρωπος? Θέλει άλλες δομές που μπορούν να στηριχτεί, ή ο καθένας πρέπει να απευθυνθεί κάπου προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ζητήματα τα οποία τον απασχολούν στην καθημερινότητά του. Αν πάμε όμως στο επόμενο, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι η οικονομική κρίση θα αντιμετωπιστεί και θα κληθεί και κάθε κυβέρνηση και κάθε διοίκηση εξαιτίας του συνεκτικού σχεδίου το οποίο θα παρουσιάσει για την οικονομία. Ποιοι είναι οι πόροι που διαθέτουμε? Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουμε το 3,5% του πρωτογενούς πλεονάσματος που δεν ισχύει πια, δεν ισχύει το σύμφωνο σταθερότητας. Έχουμε λοιπόν το ΕΣΠΑ, φανταστείτε ότι η αδυναμία μας απορρόφησης ίσως γίνει πλεονέκτημα, διότι τα χρήματα αυτά μπορούν να δοθούν ως εγγυήσεις της τράπεζας από το ελληνικό δημόσιο προκειμένου να δανείσει την ελληνική οικονομία. Ναι. Το μαξιλάρι, οξύμορο ακούγεται το σχήμα, αλλά τέλος πάντων χρήσιμο. Καμιά φορά, ξέρετε, στη ζωή οι αδυναμίες και τα προβλήματα μετά γίνονται πλεονεκτήματα. Και τα περίφημα ευρωπαϊκά μέτρα στέγησης. Βιώσαμε όλοι χθες, σήμερα τελείωσε στην ουσιαστικά, τη συζήτηση που έγινε στο Eurogroup και τις θέσεις τις οποίες, οι θέσεις τις οποίες έχουν αναπτυχθεί. Ναι. Και βέβαια η παρομοιώδης φράση η οποία με εκφράζει, του Μπρούνο Λεμέρ, του Γάλλου Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος κάποια στιγμή γύρω στις 5 το πρωί, απευθυνόμενος στην ομάδα της Αυστρίας, της Ολλανδίας και της Φιλανδίας, είπε: ντροπή σας, ντροπή για την Ευρώπη, σταματήστε αυτό το τσίρκο. Ουσιαστικά της Γερμανίας, η οποία κουρδίζει όλο αυτό το σύστημα και τη στάση. Εσείς πιστεύετε ότι είναι υποδιάλυση η Ευρωπαϊκή Ένωση? Μα αυτά είναι τα μεγάλα διλήμματα και προβλήματα τα οποία ανακύπτουν από τον τρόπο και θα ανακύψουν εξαιτίας του τρόπου χειρισμού αυτής της κρίσης. 500 δισεκατομμύρια υποτίθεται ότι θα δοθούν για να στηριχτεί η ευρωπαϊκή οικονομία, και αυτά οι τρεις χώρες θέλουν να είναι με μνημόνιο, εντυπωσιακό. Ναι. Νομίζοντας ότι το να επιβάλλεις όρους σε κουρασμένους και ταλαιπωρημένους λαούς και ανθρώπους, αυτό είναι πολιτική και είναι αλληλική. Κύριε Αρβανιτίδη, να σας διακόψω λίγο, σας θυμίζει κάτι αυτό? Προφανώς. Και ήταν και θέμα συζήτησης ότι αυτά που τράβηξε η Ελλάδα με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η ελληνική κρίση, είναι αδιανόητο να σε αυτή την κατάσταση που βρίσκεται η Ευρώπη και ιδιαίτερα ο Νότος, η Ιταλία, η Γαλλία, εμείς, η Ισπανία, η Πορτογαλία, ότι αυτές οι χώρες οι οποίες στήριξαν τον βιομηχανικό βορρά είναι δυνατόν να περάσουν αυτή την πανδημία και αυτό το πρόβλημα που έχει διαμορφωθεί με όρους τόσο σκληρούς. Είναι αδιανόητο. Και νιώθουν και άλλοι λαοί τι περνούσε ο ελληνικός λαός στην δεκαετία που προηγήθηκε. Βέβαια, εδώ προφανώς και δεν θα γίνουμε χερέκα και δεν θα πάμε με το σύστημα «η εκδίκηση ένα πιάτο που τρώγεται κρύο». Αλλά νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα για όλους. Το ζήτημα βέβαια είναι ότι χτυπήθηκε όλη η Φίλιος. Αν είχαμε επιμέρους ζητήματα, φαντάζεστε τι θα γινόταν και για μας και για πολλούς άλλους. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ή θα πάμε στην Ευρώπη της αλληλεγγύης ή μπαίνουμε σε μεγάλες περιπέτειες όλοι. Η πρόεδρος Σιφόφ Γεννηματά, η πρόεδρος μας, επικοινωνεί με τους Ευρωπαίους Σοσιαλιστές προκειμένου
να διαμορφώσουν κοινέ θέσει όσον αφορά τι διεκδικήσει και τον τρόπο χρηματοδότηση τη ευρωπαϊκή οικονομία. Εξασκούμε κάθε πίεση την οποία μπορούμε. Εγώ προσωπικά έχω υπογράψει ένα κείμενο με 50 άλλου Ευρωπαίου βουλευτέ, προκειμένου ακριβώ αυτή η αλληλεγγύη τη Ευρώπη να γίνει πράξη. Υπάρχουν ένα σωρό κινήσει σε κάθε επίπεδο που αυτό ακριβώ το οικοδόμημα το οποίο διαμορφώσαμε την Ευρώπη δεν μπορούμε να τη θυσιάσουμε και από την άλλη μεριά δεν μπορούν κάποιες χώρες να επιβάλλουν αυτή την ώρα όρους και κανόνες οι οποίοι ίσως δεν ισχύουν το επόμενο χρονικό διάστημα από την ίδια την εξέλιξη κατάσταση. Κοιτάξτε, είναι έως και απάνθρωποι εντωμεταξύ αυτοί οι κανόνες. Απάνθρωποι με την έννοια ότι δεν μπορεί να πιέσει έναν άνθρωπο και μια κοινωνία η οποία βρίσκεται σε απόλυτη αγωνία στο πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Και τη στιγμή που μετράει και τους νεκρούς της αυτή η κοινωνία, έτσι. Να λες, αν θέλετε λεφτά, πηγαίνετε στο μηχανισμό στήριξης και δανειστείτε. Και το ακόμη χειρότερο, μην επιβληθούν και μνημόνια, κύριε Αρβανιτίδη. Δεν ξέρω αν το φοβάστε. Ο EMS, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, είναι το μοναδικό εργαλείο το οποίο διαθέτει η Ευρώπη πραγματικά για ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Marshall ανάταξης της οικονομίας και στήριξης της οικονομίας και της κοινωνίας η οποία πλήττεται σήμερα από την πανδημία. Ναι. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει καμία άλλη λύση πέρα από το η Ευρώπη να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα. Ελπίζω και εύχομαι, παρόλη τη στάση την οποία έδειξαν χθες οι υπουργοί οικονομικών των συγκεκριμένων χωρών που ανέφερα, να οπωσδήποτε θα υπάρχει συμφωνία. Αυτή η συμφωνία να είναι προς όφελος της Ευρώπης, γιατί όλο αυτό θα περάσει και μετά αντιμετωπίζοντας τις πληγές μας, ελπίζω οι αποφάσεις να μην είναι ιδιαίτερα βλαπτικές για όλους. Θέλω να κλείσουμε με δύο θέματα της εκλογικής σας περιφέρειας. Ναι, ολοκληρώστε γιατί σας διάκοψα. Το ζήτημα λοιπόν που αναδεικνύεται από αυτές τις στιγμές στις οποίες περνάμε είναι αγορά ή κράτος. Κοιτάξτε, η αγορά απέδειξε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους προβλήματα. Αποδείχθηκε λοιπόν με τον καλύτερο τρόπο ότι ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους είναι απαραίτητος. Εδώ να σημειώσω αυτό το ταλαιπωρημένο εσύ, πώς έχει κρατήσει και πώς κράτησε την ελληνική κοινωνία. Σωστά. Και γίνω εδώ τη συζήτηση με το παρελθόν για την εκλογική μου περιφέρεια. Έχω δύο θέματα να σας θέσω. Καταρχάς, είδα την ανακοίνωσή σας για τον τρόπο διαχείρισης κρούσματος σε μεγάλη επιχείρηση. Υπενθυμίζω ότι χάσαμε έναν άνθρωπο τις προηγούμενες μέρες. Και επίσης υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για το πώς γίνεται η διαχείριση στη δομή φιλοξενίας. Αναφέρομαι στο στρατόπεδο Αναγνωστοπούλου και γενικότερα, αλλά επειδή αυτό είναι στην εκλογική σας περιφέρεια. Ποιοι μπαίνουν, ποιοι βγαίνουν, πότε, πόσο, με ποιες συνθήκες, τι γίνεται μέσα, ξέρει κάποιος? Όλα αυτά καταλαβαίνετε, είναι ζητήματα. Υπάρχουν τρία ζητήματα έχετε βάλει, γιατί ίσως υπάρχει ακόμη μια περίπτωση που έχει να κάνει με τον οικισμό της Αγίας Σοφίας, τις φυλακές στην περιοχή των φυλακών, στην ευρύτερη περιοχή των διαβατών. Και τα δύο προβλήματα αφορούν τα διαβατά. Όντως είναι πολύ σοβαρά προβλήματα. Ο Δήμαρχος ο κ. Ιωαννίδης έχει πάρει πρωτοβουλίες και για την ενημέρωση των ανθρώπων που κατοικούν στον οικισμό Αγίας Σοφίας, αλλά και για τους μετανάστες. Συγκεκριμένα τι συμβαίνει στη δομή φιλοξενίας δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή πόσο αποδοτικά είναι αυτά τα μέτρα, αλλά και οι δύο συνεργαστήκαμε προκειμένου να υπάρξουν στους αρμόδιους φορείς επισημάνσεις για το θέμα αυτό. Αυτό εξελίσσεται. Ελπίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα. Όσον αφορά τη βιομηχανία, πραγματικά υπέβαλα τα προβλήματα στη βιομηχανική περιοχή. Δηλαδή, υπέβαλα ερώτηση στον Υπουργό Ανάπτυξη, στον Υπουργό τον κύριο Βρούτση επίσης, που είχε και τον κύριο Γεωργιάδη, προκειμένου να με ενημερώσουν όχι για το συγκεκριμένο μόνο κρούσμα, στο οποίο το ερωτηματικό είναι ότι ενώ συνάδελφος είχε νοσήσει μετά από μέρες, νόσησε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Και στη συνέχεια δυστυχώς κατέληξε, έχασε τη ζωή του. Το ερώτημα λοιπόν είχε να κάνει ποια είναι τα μέτρα τα οποία παίρνονται στις επιχειρήσεις. Αν υπάρχει στα πλαίσια της υγιεινής και ασφάλειας των επιχειρήσεων συγκεκριμένο πρωτόκολλο με το οποίο τουλάχιστον οι εταιρείες οι οποίες απασχολούν και αυτή η εταιρεία απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους, ναι, και εύχομαι και ελπίζω να συνεχίσει τη δραστηριότητά της πετυχημένα.
ποιοι είναι αυτοί, ποιες είναι οι διαδικασίες τις οποίες οφείλουν να τηρούν οι επιχειρήσεις προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα, διότι η βιομηχανική περιοχή, αντιλαμβάνεστε ότι αν δεν προστατευτεί, τι διάχυση μπορεί να έχει το σύνολο του πληθυσμού, μια και σε αυτήν δουλεύουν άνθρωποι από πάρα πολλές περιοχές. Οπότε επίσης να θίξω ένα ακόμα θέμα. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Αρβανιτίδη, μία κουβέντα σας παρακαλώ. Είναι σημαντικό το θέμα που αφορά την αγροτική, την επάρκεια των τροφίμων. Για παράδειγμα, τελευταίες μέρες υπήρξε μια πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την προσπάθεια της Τουρκίας να αγοράσει 100.000 τόνους ρυζιού από μια περιοχή στην οποία παράγονται 180.000 από 220.000 τόνους ρυζιού, και τέτοια φαινόμενα όπου η ζήτηση και κίνηση των εμπόρων μπορεί να διαμορφώσει προβλήματα πιθανόν σε εμάς. Και το μεγάλο ζήτημα λοιπόν έχει να κάνει ότι τέτοιου είδους ζητήματα που θα υπάρξουν στη συνέχεια οφείλουν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου πρέπει κοινά να συζητήσουν και η παραγωγή των τουρισμού, οι συνεταιρισμοί, οι οριζόμιλοι, τα σούπερ μάρκετ και οι βασικοί αγοραστές του προϊόντος και το Υπουργείο, προκειμένου να εξασφαλίσει η χώρα τα δικά της αποθέματα, τη δικιά της επάρκεια και να στηριχτούν οι παραγωγοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, κύριε Αρβανιτίδη. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ που μου δώσετε να σας μιλήσω. Να είστε καλά. Πολύ. Καλό βράδυ. Για τις εξελίξεις στα θέματα δημόσιας υγείας και για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, ενημέρωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, ο Πρωθυπουργός τόνισε την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, το κράτος, τους δημόσιους λειτουργούς και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από την πλευρά της, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο Πάσχα, λέγοντας ότι είναι ένα δύσκολο στοίχημα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα εφαρμόσουμε όλοι τα περιοριστικά μέτρα. Για τις εξελίξεις στα θέματα δημόσιας υγείας και για τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, ενημερώσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τόνισε ότι ο ελληνικός λαός αντελήθη ότι αυτό το οποίο υπερτερεί είναι η υπηρέτηση του συλλογικού καλού, που στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι άλλο από την υγεία του πληθυσμού, σημειώνοντας πως η κοινωνία αγκάλιασε αυτή την πολιτική. Τόνισε δε πως το επόμενο μεγάλο στοίχημα, από τη στιγμή που θα υποχωρήσει ο υγειονομικός κίνδυνος, είναι το οικονομικό πλήγμα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερο βαθύ και να πραγματοποιηθεί με μεγαλύτερη ταχύτητα η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας. Κάποια ζητήματα που και εσείς είχατε την ευκαιρία να αναδείξετε στον δημόσιο λόγο σας, την πρωτοφανή ωριμότητα και υπευθυνότητα του ελληνικού λαού στην συμμόρφωση με τα μέτρα τα οποία αναγκαστήκαμε να πάρουμε, που είναι εκ των πραγμάτων μέτρα περιορισμού βασικών ελευθεριών. Νομίζω όμως ότι ο ελληνικός λαός αντελήφθη ότι αυτό το οποίο υπερτερεί είναι η υπηρέτηση του συλλογικού καλού, που δεν είναι άλλο από την υγεία του πληθυσμού. Ήθελα επίσης να σταθώ και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στους θεσμούς, στο κράτος, στους δημόσιους λειτουργούς, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι ανεδείχθη πάλι μέσα από την κρίση ένας τεκμηριωμένος τεχνοκρατικός επιστημονικός λόγος, ο οποίος νομίζω ότι αποτελεί και μια διακομματική απάντηση στον λαϊκισμό, στην υπερβολή, στα fake news, από όπου και αν αυτά προέρχονται. Και βέβαια θέλω να σταθώ και ιδιαίτερα στην φροντίδα για τους πιο αδύναμους. Ένα θέμα το οποίο έχετε και εσείς αναδείξει. Είτε αυτοί είναι οι ηλικιωμένοι, είτε αυτοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται στο περιθώριο ενδεχομένως της κοινωνίας, άνθρωποι με οικονομικά προβλήματα. Και τα οικονομικά μέτρα τα οποία πήρε η κυβέρνηση απευθύνονται σε όλους. Και γι' αυτό και έχουν έναν χαρακτήρα ισότητας και δικαιοσύνης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να δείξουμε ότι σε μια στιγμή κρίσης δεν είμαστε απλά ενωμένοι στα λόγια, είμαστε ενωμένοι στην πράξη και στεκόμαστε δίπλα σε αυτούς οι οποίοι είναι οι πιο αδύναμοι και οι πιο ευάλωτοι. Από την πλευρά της η κυρία Σακελαροπούλου αναφέρθηκε στο Πάσχα και στο ενδεχόμενο μετακίνησης των πολιτών, λέγοντας πως είναι άνοιξη, ο καιρός είναι εξαιρετικός, έχουν όλοι συνηθίσει να πηγαίνουν στον τόπο καταγωγής τους. Τόνισε ότι πρέπει να πιστούμε ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον περιορισμό, που είναι ένα δύσκολο στοίχημα. Αίσθημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε σε όλο το κοινωνικό σύνολο και η συμμόρφωση προς τα μέτρα που οι αρμόδιοι επιστήμονες που υποδείξατε έχουν προτείνει και έχει δημιουργηθεί αυτή η όμορφη παράδοση μέσα στις δύσκολες μέρες που περνάμε να παρακολουθούν το απόγευμα όλη την εκπομπή αυτή με τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά.
Πράγματι είναι κάτι που έχει βοηθήσει πολύ στο να περάσουμε αυτή την περιπέτεια στο κομμάτι το ψυχολογικό. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς θα πορευτούμε την επόμενη μέρα και αυτό που αναφέρατε είναι πολύ σωστό, ότι και στη σημερινή συγκυρία και τώρα τα μέτρα για τους αδύναμους, αλλά κυρίως την επόμενη μέρα σε επίπεδο εργασίας, οικονομίας, ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενίσχυσης των εργαζομένων και φυσικά των ηλικιωμένων που είναι η ομάδα που βάλεται αυτή τη στιγμή αρκετά, η ομάδα πληθυσμού, είναι πολύ σημαντικά στοιχεία, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι έχετε ήδη δώσει τις προσπάθειές σας και πρέπει όλοι με τον τρόπο του ο καθένας βέβαια να στηρίξουμε. Ξέρετε, είναι και ακριβώς οι ευαίσθητες μέρες του Πάσχα που έχουμε όλοι συνηθίσει. Και για άνοιξη είναι πολύ ωραία, ο καιρός είναι εξαιρετικός από αυτή τη χώρα. Έχουν όλοι συνηθίσει να πηγαίνουν στον τόπο καταγωγής του, να απολαμβάνουν και πρέπει όλοι να πιστούμε ότι συνεχίσουμε τον περιορισμό. Είναι δύσκολο πτύχημα, αλλά θα πιστεύω ότι ελπίζω ότι θα ακολουθήσουμε όλοι. Έτσι είναι. Ο κύριος Μητσοτάκης τόνισε ότι πρέπει να επιμείνουμε σε αυτή τη γραμμή τουλάχιστον μέχρι το τέλος Απριλίου, ώστε να μπορέσει ο Μάιος να είναι καλύτερος από τον Απρίλιο. Με μια απέραντη λιμνοθάλασσα μοιάζει ένα σημαντικό τμήμα του κάμπου των Γιαννιτσών. Χιλιάδες καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από τεράστιες ποσότητες νερού λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν την περιοχή. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στην ευρύτερη περιοχή της Κρίας Βρύσης. Σε απόγνωση βρίσκονται η παραγωγή και στην Ημαθία, νομός που αρχικά χτυπήθηκε από τον παγετό του Μαρτίου και τις προηγούμενες ημέρες με τις βροχοπτώσεις δόθηκε το τελειωτικό χτύπημα σε βάρος των παραγωγών. Οι έντονες βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών μετέτρεψαν σε λιμνοθάλασσα μια σημαντική έκταση του κάμπου των Γιαννιτσών, από την Κρία Βρύση μέχρι και το Σταυρό της Ημαθίας. Περίπου 15.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν καλυφθεί από τις τεράστιες ποσότητες νερού. Σημαντικές είναι οι καταστροφές σε κυπευτικά αμπέλια, αλλά και περιβόλια με περίκοκα, κεράσια, ροδάκινα και δαμάσκινα. Επίκεντρο των έντονων βροχοπτώσεων είναι η Κρία Βρύση, όπου έχουν προκληθεί ανυπολόγιστες ζημιές στους παραγωγούς. Το προβληματισμό τους διατυπώνουν οι αγρότες των πληγισσών περιοχών για το γεγονός ότι δεν μπορούν να γίνουν δηλώσεις ζημιών λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν για την εξάπλωση του κορονοϊού. Σημαντικές ποσότητες αρακά και κυπευτικών εποχής έχουν επίσης καταστραφεί και καλλιεργούνται από παραγωγούς που έχουν συμβάσεις με τις μεταποιητικές επιχειρήσεις της περιοχής. Τα έντονα όμως καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει και περιοχές της Ημαθίας από τον περασμένο μήνα. Αρχικά ο παγετός τον περασμένο Μάρτιο δημιούργησε προβλήματα στα ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα και δαμάσκινα. Τα έντονα όμως καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει και περιοχές της Ημαθίας από τον περασμένο μήνα. Αρχικά ο παγετός τον Μάρτιο δημιούργησε προβλήματα στα ροδάκινα, νεκταρίνια, βερίκοκα και δαμάσκινα. Προβλήματα όμως αναμένεται να έχουν και τα κεράσια λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων. Ο κάμπος της Ημαθίας έχει σοβαρά προβλήματα με τις πλημμύρες. Τις επόμενες ημέρες, όταν θα υποχωρήσουν μεγάλες ποσότητες των νερών, θα αποκαλυφθεί και η τεράστια ζημιά. Ο καιρός βοηθούσε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα στον εγκλεισμό και στην τήρηση των περιοριστικών μέτρων, αλλά δεν βοηθούσε καθόλου στην παραγωγή και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα φάμε στο μέλλον. Ο Σάκης Κιούσης είναι πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αμπελοπαραγωγών Κρίας Βρύσης, ΕΓΕΣ. Είναι μαζί μας με Skype και τον καλησπερίζω, κύριε Κιούση. Καλησπέρα και από εμάς. Καλησπέρα από την Κρία Βρύση. Έχει μείνει τίποτα. Κάπου τη Πέλα. Έχει μείνει κάτι που να μην έχει επηρεαστεί, γιατί βλέπω στις πρώτες εκτιμήσεις που κάνετε για κυπευτικά, αμπέλια, περιβόλια, βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, δαμάσκινα, δεν έχει μείνει τίποτα. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέσανε την τελευταία εβδομάδα περίπου 200 χιλιοστά βροχής. Μάλιστα. Τα σπαρμένα χωράφια που ήταν με κόκκινα παντζάρια, αρακάδες, φασολάκια, αυτά έχουν τελειώσει ήδη. Για πέταμα, δεν σώζεται τίποτα. Ναι, δεν σώζεται ρε παιδιά, είναι λίμνη. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα. Είναι λίμνη. Ναι, είδα πλάνα και τα βλέπουν και οι τηλεθεατές μας τώρα. Όντως, ναι, ναι, είναι σαν να πηγαίνει κάποιος μέσα σε μια λίμνη. Ναι. Έτσι ακριβώς, είναι μια λίμνη. Αυτά είναι χωράφια, είναι να ξέρουν οι τηλεθεατές μας. Δεν είναι λίμνες, ναι, χωράφια. Περνάμε από το δρόμο με το αγροτικό αυτοκίνητο, από το χωματόδρομο και είναι χωράφια. Μάλιστα. Είναι χωράφια που έχουν μετατραπεί σε λίμνη. Ναι. Οι ζημιές είναι 10.000 στρέμματα. Α, 10.000 στρέμματα στην περιοχή. Ναι, περίπου στις 10.000 στρέμματα. Mm-hmm. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν είναι μεγάλο μόνο σε αυτά που έχουν ήδη φυτευτεί. Το πρόβλημα είναι μεγάλο ακόμα και στις δέντροκαλλιέργειες.
Γιατί αυτά τα δέντρα σήμερα είναι μέσα στο νερό. Και όχι μόνο σήμερα, εδώ και μία εβδομάδα είναι μέσα στο νερό. Ναι. Αυτό σημαίνει, ότι εκτός, αυτό σημαίνει ότι εκτός από τον καρπό που έχουν τα δέντρα, υπάρχει περίπτωση να πάθουν ζημιές και τα ίδια τα δέντρα. Κοιτάξτε, παιδιά, τα βερίκοκα που είχαν ήδη καρπό πάνω έχουν τελειώσει, μαυρίσανε. Τώρα, ναι, όσο αφορά τα άλλα τα δέντρα, τα ροδάκινα, ας πούμε, τα πόημα τα ροδάκινα που έχουν και αυτά, είναι στο, τελείωσε το άνθος και έχουν καρπό και αυτά θα τελειώσουν. Δεν θα αντέξουν τόσο με αυτή τη θερμοκρασία που ανέβηκε τώρα, θα βράσουν και θα τελειώσουν και αυτά. Και το ίδιο θα πάει αλυσιδωτά και στα ροδάκινα και στα κεράσια και στα σταφύλια και παντού. Αυτό γιατί συνέβη, υπήρξε πρόβλημα με τα στραγγιστικά, υπήρξε πρόβλημα με κανάλια, όχι, τι συνέβη? Όχι, όχι, ήτανε πάρα πολύ το νερό, ναι, ολουδίασε εδώ το κανάλι που έχουμε. Να φανταστείτε ότι φούσκωσε και έκανε υπερχείληση μες στα χωράφια μας. Ολουδίασε. Εκτός αυτά δεν μπορούσε να διαφύγει το νερό, ήτανε τόσο πολύ το νερό, ειδικά την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σας λέω έριξε, σχεδόν έριξε 45 χιλιοστά την ημέρα βροχής, ναι, το τρίμερο αυτό το τελευταίο. Που ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Θέλημα Θεού δηλαδή. Θέλημα Θεού, ναι. Εμείς κλειστήκαμε μέσα για τον κορονοϊό. Η βροχή, όπως είπατε, και δεν βοήθησε το να μείνουμε μέσα στα σπίτια μας, οι αγρότες. Αλλά η καταστροφή στα χωράφια ήταν τερατώδης και θα φανεί στο επόμενο διάστημα. Γιατί ακόμα, να φανταστείτε ότι και από τον ΕΛΓΑ, ας πούμε, σήμερα έμαθα ένα νέο ότι στην Ιματία ξεκίνησαν να κάνουν κάποιες δηλώσεις. Χωρίς να βγαίνουν οι γεωπόνοι, βέβαια, τα γραφεία τους. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Η καταγραφή των ζημιών πώς θα γίνει έτσι όπως είναι η κατάσταση? Για την ώρα, η μόνη ενημέρωση που έχω και εγώ από τη Βέρεια, από το κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, είναι ότι στην Ιμαθία ξεκίνησαν σήμερα. Κάποιοι θα κάνουν τηλεφωνικά μέσω των Δήμων, θα κάνουν στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ κάποιες δηλώσεις. Στην Κυριαβρύση από την άλλη εβδομάδα, από ό,τι έχω ενημέρωση εδώ για την Μπέλα, θα ξεκινήσουμε. Αλλά και πάλι, αν δεν βγει ο γεωπόνος να δει την κατάσταση, ναι, και βγούνε σε δύο μήνες, θα δουν κάποια δέντρα που δεν θα έχουν καρπό. Και θα μας κάνουν ό,τι μας κάνανε και πέρυσι, ότι είχε ακαρπία. Ενώ και ο παγετός που είπατε προηγουμένως, που αναφέρατε στις 17 του μήνα, ήταν αρκετός. Τα πρώιμα, τα βερίκοκια για αυτές τις παραγωγές, ναι, τις έχει τελειώσει ήδη ο παγετός. Να υπενθυμίσουμε ότι κάποιοι πανηγύρισαν γιατί το τοπίο τους άρεσε πάρα πολύ με το όψιμο χιόνι. Αλλά αυτά δεν είναι μόνο θέματα οπτικής γωνίας, είναι και τέτοια ζητήματα. Είναι θέμα για τα παιδιά, είναι ωραίο το τοπίο για να παίξουν. Εμείς ζούμε από αυτή τη δουλειά. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει κανένα μέτρο μέχρι τώρα για τους αγρότες. Ναι, υπάρχει εκκρεμότητα για σας. Ακούμε φυσικά, για 150 φυσικά εκατομμύρια που έφυγαν από το οικονομικό να πάνε στο αγροτικής ανάπτυξης, αλλά δεν ξέρουμε κάτι άλλο για εσάς. Φαντάζομαι ούτε εσείς έχετε ακούσει. Προφανώς τα έχουν βάλει στο σαλιγκάρι πάνω. Γιατί εμείς δεν έχουμε καμιά ενημέρωση γι' αυτό. Εγώ επικοινωνώ με την Αθήνα συχνά πυκνά, αλλά στα τηλέφωνα είναι όλα εύκολα. Η πράξη είναι διαφορετική. Θα υπάρξει ζήτημα. Συγγνώμη κιόλας, ο κόσμος ο αγροτικός θα δείτε ότι στην περιοχή τη δική μας εδώ της Πέλλας, που είναι μεγάλη, η ποσότητα του αγροτικού κόσμου είναι πολύ μεγάλη, όπως και στην Ιμαθία, ναι, ότι φέτος θα είναι από τις χειρότερες χρονιές. Και όχι, ναι, γιατί δεν θα μπορούσαμε να πουλήσουμε, γιατί δεν θα μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε. Ναι. Θα το καταλάβουμε στις τιμές οι υπόλοιποι που ζούμε στις πόλεις, θα το συνειδητοποιήσουμε. Έτσι, θα υπάρξει έτσι, πρόβλημα και στα χωράφια που ήταν προς καλλιέργεια και δεν πρόλαβαν ακόμα η παραγωγή? Πριν τις βροχές ετοίμασε ο κόσμος να φυτέψει βαβάκια, καλαμπόκια. Αυτά τα χωράφια ετοιμαστήκανε για να φυτευτούν. Τώρα τι να φυτευτούν? Εδώ σας λέω, που βλέπετε και το βίντεο, θα νομίζει κάποιος ότι πήγαμε στη θάλασσα και το τραβήξαμε, ναι, αλλά είναι μέσα από τα χωράφια, είναι από τον κάμπο της κυρίας Βρύσης. Μάλιστα. Κύριε Κιούση, ευχαριστώ αυτά πάρα πολύ. Για να φραγίσουνε, ναι. Θέλουμε τουλάχιστον ένα 20ήμερο για να φύγουν τα νερά από μέσα. Άρα στην καλύτερη περίπτωση θα πάνε πίσω οι παραγωγές. Στην καλύτερη περίπτωση. Στην καλύτερη περίπτωση. Μακάρι να ήταν αυτή η περίπτωση όσον αφορά για τα δέντρα. Τα δέντρα είμαι πεπισμένος ότι φέτος θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λόγω ότι το ριζικό σύστημα, σκεφτείτε ένα φυτό, βάλτε το μέσα στο νερό, πόσο θα αντέξει. Ναι. Ακόμα και ένα δέντρο. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Κιούση. Θα τα ξαναπούμε στις επόμενες μέρες. Να δούμε ευχαριστώ τι εξελίξεις υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα,
Υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, όντως θα τα βρούμε μπροστά μας, θα επανέλθουμε. Έχουμε και άλλα ζητήματα όμως που προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και εδώ ξαναγυρίζουμε στα της πανδημίας του νέου κορονοϊού, η οποία προκαλεί και πανδημία και στην ενδοοικογενειακή βία. Ο υποχρεωτικός εγκλεισμός κατοίκων για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με σκοπό τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εγκλωβίζει ταυτόχρονα χιλιάδες γυναίκες στο σπίτι μαζί με τον θήτη τους. Τόσο παγκοσμίως όσο και σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφερθεί αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας τουλάχιστον κατά 1/3 την εβδομάδα μετά την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας. Ευρώπη και οι Ηνωμένα Έθνη είναι θορυβημένα, κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, ενώ καμπάνιες ενημέρωσης και στην Ελλάδα καλούν όσες γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με οποιαδήποτε μορφή βίας να μην διστάσουν να καλέσουν σε βοήθεια. Μένουμε σπίτι θα πρέπει να σημαίνει πως μένουμε ασφαλείς και προστατευμένες. Για πολλές γυναίκες όμως σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εάν υφίστασε βία στο σπίτι, δεν είσαι μόνη. Είμαστε εδώ για σένα. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει υπομένουμε τη βία. Μένουμε σπίτι δεν σημαίνει μένουμε σιωπηλές. Όταν το σπίτι δεν είναι ασφαλές καταφύγιο, υπάρχει διέξοδος. Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων και το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας, μέσω καμπάνιας ενημέρωσης για τις υπάρχουσες δομές στήριξης προς τα θύματα βίας, προτρέπει κάθε γυναίκα που το έχει ανάγκη να επικοινωνήσει με μία από τις δομές του δικτύου, εάν αντιμετωπίζει οποιαδήποτε μορφής βία. Η πανδημία του νέου κορονοϊού δημιουργεί μία νέα τάξη πραγμάτων, θέτοντας υποχρεωτικά σε κατοίκον περιορισμό εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, εγκλωβίζει μαζί τους χιλιάδες γυναίκες που υφίστανται ενδοοικογενειακή βία. Από την αρχή της πανδημίας οι καταγγελίες αυξάνονται ραγδαία. 20% αύξηση στις κλήσεις στην ειδική γραμμή θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας στην Ισπανία, 30% αύξηση στην Κύπρο, τη Γαλλία και στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας. Τόσο παγκοσμίως όσο και σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναφερθεί αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας κατά 1/3 την εβδομάδα μετά την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αύξηση των περιστατικών έμφυλης βίας είναι κάτι που συμβαίνει γενικότερα σε περιόδους κρίσης όπως αυτή που διανύουμε. Πολλές γυναίκες λόγω του υποχρεωτικού εγκλεισμού και δεδομένης της παραμονής του θήτη εντός της οικίας για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν καταγγέλουν τη βία που υφίστανται υπό την επίρρεια του φόβου. Είναι ενδεικτικό πως στην Ιταλία σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες για να μην γίνουν αντιληπτές από το σύντροφό τους δεν μπορούσαν ούτε να καλέσουν σε αντίστοιχη γραμμή βοήθειας επιλέγοντας να στείλουν SMS ή και emails ζητώντας βοήθεια. Στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν πως μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα ξυλοκοπηθεί ή θα κακοποιηθεί με οποιοδήποτε τρόπο από το σύντροφό της, ενώ μία στις πέντε γυναίκες κάποια στιγμή στη ζωή της θα πέσει θύμα βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Τα ίδια στοιχεία καταδεικνύουν ότι οι γυναίκες ηλικίας 15 έως 44 ετών κινδυνεύουν περισσότερο από βιασμό ή ενδοοικογενειακή βία παρά από καρκίνο, τροχαία ατυχήματα, πόλεμο ή ελονοσία. Μετά την πρόσφατη έκκληση του για εκεχηρία στον κόσμο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επισήμανε ότι η βία δεν περιορίζεται στο πεδίο της μάχης. Για πολλές γυναίκες και κορίτσια, η απειλή βρίσκεται εκεί όπου θα έπρεπε να νιώθουν ασφαλείς, στα σπίτια τους, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνιο Γκουντέρες. Η Ευρώπη κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, Εύελιν Ρέγκερ, καλεί όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα με αποφασιστικότητα και να κάνουν ευρέως γνωστό πού και με ποιον τρόπο τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας μπορούν να ζητήσουν βοήθεια. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει απλούς τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας, όπως γραπτά μηνύματα ή διαδικτυακή συνομιλία, καθώς και χρήση κωδικών λέξεων σε γιατρούς και φαρμακοποιούς. Ποτέ μην ξεχνάς. Ακόμα και αν είσαι περιορισμένη, μπορείς να ζητήσεις βοήθεια. Η τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 παραμένει ανοιχτή 7 μέρες την εβδομάδα, 24 ώρες τη μέρα. Εάν δεν μπορείς να μιλήσεις, στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Περισσότερες πληροφορίες για τις δομές υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.womensos.gr. Γιατροί και αστυνομία βρέθηκαν από τις 6 το πρωί στη λαϊκή αγορά της Τούμπας και όπως είπαν οι παραγωγοί τους θερμομέτρησαν στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων κατά της διασποράς του κορονοϊού. Η κίνηση ήταν υποτονική ενώ έμποροι παραγωγοί και καταναλωτές τηρούσαν τα προβλεπόμενα, αποστάσεις, γάντια και μάσκες.
Με ανακούφιση, παραγωγοί και καταναλωτές δέχτηκαν το μέτρο της θερμομέτρησης στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης. Είναι μια πρωτοβουλία των Ομοσπονδιών και Σωματείων Πολιτών και Εμπόρων των Λαϊκών Αγορών για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού. Καθώς συγκεντρώνεται αρκετός κόσμος ακόμη στις λαϊκές αγορές. Με πρωτοβουλία των σωματείων είτε των παραγωγών των επαγγελματιών και ανατολικά και δυτικά καθημερινά σε όλες τις λαϊκές υπάρχει γιατρός με μηχανήματα που έχει ξεκινήσει θερμομέτρηση. Γίνονται. Αυτό ναι, για εμάς τους μικροπολιτές ή τους παραγωγούς γίνεται το πρωί. Έρχονται το πρωί οι γιατροί, μας ελέγχουν και μετά. Γιατί είναι πρέπει να περάσουν από όλους. Στην λαϊκή αγορά της Τετάρτης, στο γήπεδο της Τούμπας είναι αρκετός ο κόσμος, καθώς ευνοούν και οι καιρικές συνθήκες πλέον. Πού είδες εσύ η θερμομέτρηση, είδες πιθανά να κάνουν, δεν είδα εγώ. Εχθές λέει κάνανε. Ήρθανε το πρωί, μας θερμομετρήσανε και απλά προσέχουμε πάρα πολύ με τον κόσμο και ο κόσμος αντίστοιχα προσέχει, προσαρμόζεται. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλους, είτε είμαστε από αυτή την πλευρά του μπάγκου ή από την άλλη, είναι πώς θα γυρίσουμε στο σπίτι μας. Προσέχουμε. Προσέχουμε. Ένας κύριος, γιατρός είναι αυτός, το βάζει εδώ στο μέτωπο και γράφει, ας πούμε, ότι είσαι υγιής, ξέρω, τέλος πάντων δεν έχεις την πυρετό. Και δεν υπάρχουν και συμπτώματα μέχρι στιγμής. Απλά το πιο σημαντικό από όλα, όπως και εμείς πάμε και ψωνίζουμε κάπου, πρέπει να προσέχουμε τον διπλανό μας. Να έχουμε την απόσταση που πρέπει. Αλλά βλέπω ότι ο κόσμος όσο περνάνε οι εβδομάδες προσαρμόζεται. Δεν έχει το κράτος τη δυνατότητα να κάνει τεστ επιτόπια και αυτά αμφισβητούνται. Οπότε και θερμομέτρηση, ό,τι πρόληψη υπάρχει θεωρώ είναι καλή. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την πρόληψη καραντίνας ή περιορισμού ή θερμομέτρησης, όλα είναι καλά. Το πρωί, 6 ώρα είναι εδώ οι γιατροί. Οι γιατροί, η αστυνομία όλοι. Κρατάμε αποστάσεις, έχουμε γάντια. Ο κόσμος έχει γάντια όλοι. Οι εργαζόμενοι των λαϊκών αγορών εξετάζονται για πιθανά συμπτώματα του ιού. Την ίδια στιγμή οι πολίτες προσπαθούν να τηρήσουν τις αποστάσεις κατά τη διάρκεια των αγορών τους. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε και σήμερα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει πρόβλεψη για τον αυριανό καιρό και αύριο το ραντεβού μας ξανά στις 9 το βράδυ.